Καράκο μου, Δημήτρη, για πες μου λοιπόν, πόσο καιρό ζεις εδώ? Ζω περίπου ένα χρόνο. Κάθομαι κάθε εβδομάδα 3-4 μέρες. Έρχομαι Δευτέρα πρωί. Τώρα αυτό που μου λες βέβαια για μένα με ξενίζει, γιατί δεν είναι ένα σπίτι που μπορεί κανείς να περνάει 3-4 μέρες την εβδομάδα. Δεν το έχω προσέξει καθόλου το σπίτι και γενικά επειδή δεν μένω και πολύ. Μην το πεις, δεν θα το έλεγα. Έχοντας λοιπόν υπόψη μας ότι σήμερα το βράδυ υπάρχει ένα στόχος πολύ βασικός, δηλαδή θα κάνεις μια φωτογράφηση, μια καμπάνια. Και δεχόμενοι ότι αυτό μπορεί να σου συμβεί και στη συνέχεια της ζωής σου, ναι. Θεωρώ ότι θα πρέπει να φτιάξουμε το σπίτι έτσι ώστε να μπορείς να συνδυάσεις και το modeling και το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, να το φέρουμε έτσι ώστε να μπορείς να καλέσεις δύο ανθρώπους, να ανοίξεις το σπίτι σου ανάλογα με την ανάγκη της δουλειάς που θα κάνεις και συγχρόνως να κρατήσουμε και μερικά διακριτικά στοιχεία του ποδοσφαίρου που είναι η δεύτερη σου φύση, αν δεν είναι η πρώτη. Okay? Τέλεια, τέλεια. Δημήτρη! Κυριαλάκι, τι κάνατε, αυτά εδώ είναι η θρησκεία μου. Δεν τα πειράζουμε αυτά τα πράγματα. Είναι η θρησκεία σου. Αν ήθελε τη θρησκεία σου, θα παίρνει στου 12 Αποστόλου. Δεν θα παίρνει στου 12 εδώ πέρα. Τελείωνε. Ναι, αλλά εγώ έτσι έχω μάθει. Μα το έκανα ριγέ το κρεβάτι. Τι έχει δηλαδή. Τι σ' αρέσει το ριγέ. Καλό είναι το ριγέ, αλλά δεν έχω συνηθίσει έτσι και εμένα. Το λα, όπω το λάκι, είναι με ένα λάμδα. Δεν το λε λάκι με τρία, ναι. Ούτε το καλό δεν το λε με τρία. Νομίζω ότι αυτά μπορεί να τα βάλει για κολλιέδε εσύ. Για βάλτε και τα δύο. Αχ, τέλεια, τέλεια, τέλεια. Είσαι ένα μάτσο χάλια. Δεν είναι όλη η ζωή στίβο. Έχουμε και το μεσημέρι, έχουμε το απόγευμα, έχουμε την πόλτα μα. Έχουμε άλλε επιθυμίε. Συμφωνώ, συμφωνώ. Συμφωνεί τι, Δημητράκη. Ο Αμπρότσο σου λένε συμφωνεί, γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρει. Ναι, αλλά η ομορφιά είναι έμφυτη, δεν χάνεται από τα φαρδιά. Η ομορφιά είναι έμφυτο, αλλά μπορεί να είναι και σκέτο φυτό. Εντάξει. Εγώ δεν θέλω να βγάζει γλώσσα. Πε μου, εσύ σε παρακαλώ τώρα, πού θα πήγαινε με αυτά τα ρούχα. Πώ θα γίνει το lifestyle σου να είναι σωστό όταν έχει μόνο αθλητικά ρούχα. Και είσαι και μουγκό. Σου κάνει τρομερό στήθο, για να σε δω. Για να δω, για να σηκώσω και καλά, δεν ξέρει. Ελλάδα, ποδοσφαιριστή τη γάμπα. Παλαιάς εποχής. Εσύ, μέχρι το βράδυ, για να έχουμε λίγα λόγια, πρέπει να είσαι έτοιμος, πανέτοιμος για να πας στη φωτογράφηση. Ναι. Εάν δεν κάνεις ωραίο εφέ, ναι. Χάνεις και την προσωπικότητά ναι. σου και τη δουλειά, βεβαίως, πάνω απ' όλα. Ναι. Δημήτρη, Δημήτρη, Δημήτρη μου, Δημήτρη. Έλα, βρε, παιδί μου. Έλα, σε ψάχνω. Τι μπάνιο είναι αυτό, βρε, γόρι μου. Τι έχει το μπάνιο. Είναι δυνατόν. Καταρχάς, γιατί έγινες έτσι. Γιατί είδα εδώ πέρα αυτά που χρησιμοποιείς, γιατί δεν είδα ούτε κολόνιες, ούτε κάτι για το πρόσωπο. Τι ξηρή επιδερμίδα είναι αυτή, να τώρα τα βλέπω. Βρε, εσείς 22 χρονών και άρχισες και σχηματίζονται ρητίνες. Στόχος μας, επειδή το βράδυ θα φωτογραφηθείς επαγγελματικά σαν μοντέλο και είναι η πρώτη σου φορά, πρέπει να λάμπεις, καταλαβαίνεις. Δηλαδή να λάμπει αυτό το δέρμα, να μην έχεις σπυράκια, δηλαδή λίγο περπίση. Βρε, Δημήτρη μου, τώρα που τα είπαμε. Ναι. Η ομάδα είναι όλοι ποδοσφαιριστές, έτσι. Όχι, όχι, έχει μια κολυμβήτρια μαζί. Αναχαθείς. Ο Δημήτρης δεν το έχει καταλάβει ότι είναι τόσο όμορφος και δεν βάζει καθόλου κρέμες. Αν θέλει όμως να γίνει μοντέλο, πρέπει να προσέχει τον εαυτό του και να βάζει λίγη κρέμα. Όλα καλά, Μιτσάρα, εδώ μας τα χάλασε στην κουζίνα. Γιατί? Με μια γρήγορη ματιά, καταρχήν είδα ότι εδώ πέρα αυτό δεν είναι ψυγείο, ρε φίλε. Τι είναι αυτά. Μου έχεις εδώ γλυκό, μου έχεις καφέ, μου έχεις μπύρες. Αυτά πρέπει να κοπούνε, φίλε, από εδώ και πέρα. Και όχι μόνο για το στόχο που έχουμε για σήμερα, για το ένα βήμα παραπάνω που θα κάνεις, για το modeling και τα λοιπά, για τη φωτογράφηση. Γενικότερα στη ζωή σου, για τη λάμψη σου, για την ενέργειά σου. Δηλαδή, άρχισε να πετάς πίτσες. Τι είναι αυτό εδώ στα σκουπίδια, ρε φίλε. Πίτσα δεν κόβεται. Πώς δεν κόβεται, όλα κόβονται, φίλε. Κατάλαβα. Άρα.